το πολύ όμορφο καλοκαιρινό pedicure με το ombre και τα σχέδια στα δύο μεγάλα δάχτυλα και ξεκινάω με αυτή την τύπου κυλινδρική διαμαντόφρεσα, αφαιρώντας τα παρονύχια από την επιφάνεια του νυχιού. Στη συνέχεια μπαφάρω πολύ καλά για να φέρω στην γυαλάδα το φυσικό νυχιού και να λιάνω την επιφάνεια, διότι υπάρχουν κάποιες ραβδόσεις στα νύχια της Ελένης λόγω της πίεσης από τα παπούτσια. Ξεσκονίζω και μετά θα χρησιμοποιήσω την σφαιρική μου διαμαντόφρεσα για να λιάνω γύρω-γύρω το δέρμα και για να αφαιρέσω τα επωνύχια και τυχόν σκληρύνσεις που υπάρχουν εδώ στο εξωτερικό τμήμα του δαχτύλου. Σκληρύνσεις τέτοιου τύπου θα δούμε κυρίως στην εξωτερική μεριά του μεγάλου δαχτύλου και του μικρού, επειδή έρχονται σε επαφή με τα παπούτσια και λόγω της τριβής και της πίεσης, ο οργανισμός αμυντικά υπερπαράγει κερατίνη σε εκείνα τα σημεία. Καθαρίζω με ινόπνευμα, ξεσκονίζω και τοποθετώ μια μικρή ποσότητα primer στο κάτω μέρος του νυχιού, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη συγκόλυση εκεί κάτω. Στη συνέχεια τοποθετώ rubber base, αλλά σε πολύ λεπτή στρώση, τέτοια στρώση ώστε να μου καλύψει όλη την επιφάνεια και να έχω μια ομοιόμορφη λία επιφάνεια για να στρώσουν καλά τα χρώματα μου μετά. Εδώ έχω κάνει ήδη μια φορά το ombre με αυτά τα τρία χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει, τα οποία θα σας τα παραθέσω κάτω στο description box. Είναι ένα ροζ, ένα κοραλί και ένα κίτρινο. Τώρα με βλέπετε να κάνω δεύτερη φορά με αυτό το πινέλο και θα το κάνω άλλη μία τρίτη και καλυπτική. Θα το πολυμερίσω και στη συνέχεια θα ξεκινήσω το σχέδιό μου με μία mauve gel paste. Θα χρησιμοποιήσω ένα liner brush και mauve gel paste και θα ξεκινήσω να ζωγραφίζω δύο φιγούρες, ας πούμε, δύο αντικείμενα. Το ένα θα είναι η βίσκος και στο άλλο πόδι θα ζωγραφίσουμε ένα νησάκι με φοίνικες. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε μόνοι σας το σχέδιο πολύ καλά, θα το ολοκληρώσω και στη συνέχεια θα το πολυμερίσω για 30 δευτερόλεπτα. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο δάχτυλο. Και στη συνέχεια θα τοποθετήσω top coat και στα δύο δάχτυλα και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία υπόλοιπα θα μείνουν σκέτα ροζ που χρησιμοποίησα πάνω για το ombre μου. Εδώ ξεκινάω να σχεδιάζω τους φοίνικες μου. Αφού κάνω τους κορμούς, στη συνέχεια κάνω 5 γραμμές τύπου σαν αστέρι και ξεκινάω να τραβάω τυχαίες γραμμές από αυτές τις 5, οι οποίες γραμμές θα παριστάνουν τις φύλλωσκιές. Ολοκληρώνω, όπως σας είπα, με top coat γυαλιστερό, πολυμερίζω και είναι πανέτοιμα και αυτό ήταν το σημερινό pedicure, το πρώτο και το τελευταίο που έκανα στην αδερφή μου την Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, it was yours, Nato, bye bye, φιλιά από μας!